Βρίσκονται οι παίκτες του ΠΑΣ που κέρδισαν εύκολα με σκορ 3-0 την Πρέβεζα στο φιλικό που έγινε το Σάββατο. Παρουσία μικρού αριθμού φιλάθλων, οι παίκτες του Γιώργου Χατζάρα έδειξαν να μην έχουν επηρεαστεί από την αναστολή του πρωταθλήματος και την αγωνιστική απραξία, αφού ήδη συμπλήρωσαν 2 εβδομάδες χωρίς αγωνιστική δραστηριότητα. Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης, το καλό και ποιοτικό παιχνίδι που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον των 300 περίπου γιανιωτών φιλάθλων, αλλά και η χρησιμοποίηση όλων των παικτών που έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Χατζάρας. Στον αγωνιστικό τομέα, ο ΠΑΣ δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην τελική επικράτηση, ενώ το σκορ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο αν οι τερματοφύλακες των φιλοξενούμενων δεν βρίσκονταν σε καλή ημέρα. Το 1-0 έγινε στο 38 με κεφαλιά του Σολάκη, ύστερα από κεφαλιά του Κοντογουλίδη. Πρωταγωνιστής στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Σαϊτιώτης που έκανε το 2-0 με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 48 και στο 70 με προβολή ύστερα από σέντρα του Σιλά έκανε το τελικό 3-0. Ικανοποιημένοι από την απόδοση των παικτών τους αλλά και την ποιότητα του παιχνιδιού δήλωσαν οι τεχνικοί των δύο ομάδων Γιώργος Χατζάρας και Γιάννης Γούναρης. Και θέλαμε ένα δυνατό αντίπαλο που να έχει χαρακτηριστικά και της Β' Εθνικής. Και μια τέτοια ομάδα ήταν και η Πρέβεζα. Νομίζω ότι ήταν θετικό αυτό το τεστ που κάναμε. Βλέπω ότι οι ποδοσφαιριστές είναι σε γρήγορση, είναι σε καλή κατάσταση. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλό. Είδαμε όλους τους ποδοσφαιριστές, όλο το εμψυχο υλικό. Νομίζω ήταν ένα πολύ ωραίο φιλικό παιχνίδι. Ο κόσμος το χάρηκε, είχε 3 γκολ. Βεβαίως ο ΠΑΣ Γιάννα σαφώς καλύτερος και ανώτερος και έλυσε δίκαια. Για πολλά νέα παιδιά από την Πρέβεζα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, μια ανώτερη ομάδα που θα τα βοηθήσει αυτά τα παιδιά στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής να έχουν μια λαμπρή θέση στο τέλος.